κορυφώνεται το θρίλερ, κυρίες και κύριοι, με τους τρεις αγνοούμενους αναρριχητές στα Καλάβρητα, με μια τεράστια επιχείρηση εντοπισμού να βρίσκεται σε εξέλιξη σύνδεση με τον Χρήστο Στρατουλάκο. Χρήστο. Μάρκο, είναι σε πλήρη εξέλιξη η όλη επιχείρηση που έχει στηθεί από το πυροσβεστικό σώμα και από αέρος και με δυνάμεις πυροσβεστικής την ΕΜΑΚ, προκειμένου να εντοπίσουν τους τρεις πατρινούς, οι οποίοι χθες το πρωί με το αυτοκίνητο που είναι ακριβώς πίσω μου έφτασαν εδώ στα Καλάβρητα προκειμένου να απολαύσουν την ορειβατική αναρρίχηση σε πάγο πίσω ακριβώς από το βουνό το οποίο βρισκόμαστε, στην κορυφή του Ιχελμού, στη Στίγα. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν χθες το πρωί. Ήρθαν, άφησαν το αυτοκίνητό τους εδώ, χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες του χιονοδρομικού, ανέβηκαν πάνω στην κορυφή. Το αργά το απόγευμα, τα μέλη του χιονοδρομικού και του Καλαβρίτων, βλέποντας το αυτοκίνητο να είναι παρκαρισμένο εδώ και έχοντας το τηλέφωνο του ενός εκ των τριών, προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Δεν είχε σήμα, δεν έπιανε το τηλέφωνο. Άμεσα λοιπόν ξεκίνησε η όλη επιχείρηση και από τους ανθρώπους του χιονοδρομικού, οι οποίοι ξεκίνησαν πρώτοι την ανάβαση προς το βουνό, αλλά και από τα κλιμάκια και τη πυροσβεστική υπηρεσία Καλαβρίτων και τη Ακράτα και του άνδρες της ελληνικής αστυνομίας. Αυτή τη στιγμή το ελικόπτερο της πυροσβεστικής, το οποίο ήρθε από την Αθήνα εδώ στην περιοχή, έχει εντοπίσει μία κάσκα και κάτι το οποίο μοιάζει σαν μπουφάν. Εκεί λοιπόν έχουν επικεντρώσει οι δυνάμεις της πυροσβεστικής τις έρευνες τους, προσπαθούν το σημείο δύσβατο να το προσεγγίσουν τα κλιμάκια της ΕΜΑΚ, σε λίγη ώρα ενδεχομένως να έχουν φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο, να δουν εάν πρόκειται να είναι εκεί οι τρεις πατρινοί οι οποίοι βρέθηκαν εδώ χθες στα Καλάβρητα. Δεν γνωρίζουμε ακόμα εάν κάτω από το χιόνι υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, το ελικόπτερο συνεχίζει να πετάει, Μάρκο, και κοιτάει και χτενίζει όλη την περιοχή πίσω ακριβώς από το βουνό που σας δείχνουμε, και προς την πλευρά της Ζαρούχλας, σε όλες τις ορεινές εκεί περιοχές της Δύσβατες. Μην τυχόν και εντοπίσει τους ανθρώπους αυτούς και τους έχει συμβεί κάτι. Η ευχή όλων είναι να τους έχει συμβεί κάτι και να είναι σε κάποιο σημείο που δεν πιάνει το κινητό τους και να μην έχουμε κάτι πιο δυσάρεστο. Οι αρχές επισπεύδουν την όλη διαδικασία, διότι με βάση και τις προβλέψεις που υπάρχουν από τη μετεωρολογική υπηρεσία, από τις πρώτες πρωινές ώρες, ίσως και από αργά σήμερα το βράδυ, αναμένεται να επιδεινωθεί αρκετά ο καιρός. Θα έχουμε δηλαδή και χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τη σημερινή νύχτα, αλλά θα έχουμε και χιονοπτώσεις αρκετά ικανές, προκειμένου να μην επιτρέψουν στις αρχές να προχωρήσουν στην έρευνα για τον εντοπισμό των τριών αυτών ανθρώπων. Οπότε, ξέρετε, μπορείτε και το διάστημα αυτό να είναι καθοριστικό στην περίπτωση που οι άνθρωποι αυτοί είναι ζωντανοί, και αυτό εύχονται όλοι και χρειάζονται τη βοήθεια των αρχών. Ευελπιστούν ότι μέχρι να πέσει το φως της ημέρας θα μπορέσουν να τους έχουν εντοπίσει. Μακάρι να βρεθούν ζωοί οι άνθρωποι αυτοί άμεσα. Όπως μας είπε, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχει εντοπιστεί, έχει βρεθεί μία κάσκα και κάτι που παραπέμπει σε μπουφάν, με τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους, Χρήστο Στρατουλάκο, σε αυτή την περιοχή. Ακριβώς. Είναι πίσω από το βουνό που σας δείχνουμε τώρα η περιοχή αυτή. Εκεί φαίνεται, με βάση και τα ευρήματα τα οποία, όπως προανέφερες, Μάρκο, πολύ σωστά εντόπισε το ελικόπτερο της πυροσβεστικής, προσπαθούν να σπεύσουν οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ στο συγκεκριμένο σημείο, ούτως ώστε να δουν εάν αυτά τα αντικείμενα έχουν κάποια σχέση με τα τρία άτομα, τους τρεις πατινούς, οι οποίοι αγνοούνται. Σε διαφορετική περίπτωση όμως, όπως σας είπα και νωρίτερα, επειδή μέχρι να προσεγγίσουν το σημείο δεν θέλουν επουδενή να χάσουν χρόνο, προσπαθούν και χτενίζουν όλη την περιοχή με το ελικόπτερο. Μάλιστα. Μήπως και εντοπίσουν κάτι άλλο σε κάποιο μάχη άλλο σημείο. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία εντοπισμού και διάσωσης. Χρήστο Στρατουλάκο, παραμένουμε σε ανοιχτή γραμμή. Οποιαδήποτε στιγμή έχεις νεότερα, μας ενημερώνεις αμέσως.